Παιδιά, μόνο παρθένες, μόνο. Αλό και καλησπέρα. Το θέμα είναι αν μας ενδιαφέρει το παρελθόν της σχέσης μας. Που σημαίνει αν ρωτάς με πόσο έχει πάει στο παρελθόν πριν από σένα. Όχι, δεν ρωτάω. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Γιατί? Θέλω να έχω μια ιδέα. Δεν ρωτάω ποτέ τη σχέση μου. Είμαστε πάντα στο παρόν και προχωράμε μπροστά. Εννοείται, ρωτάω. Θέλω να ξέρω τα πάντα. Με ποια ήταν, πώς ήταν, τα πάντα. Τι σε βοηθάει αυτό εσένα? Είμαι απλώς κουτσομπόλα. Η αλήθεια είναι δεν το κάνω πολύ συχνά. Δεν με πολύ ενδιαφέρει. Με νοιάζει να περνάει καλά μαζί μου βασικά. Θέλω να μάθω για το μέλλον της κυρίως, όχι για το παρελθόν. Αλλά εννοείται πως το ρωτάω. Τι εννοείς, είναι από τα πρώτα πράγματα που ρωτάω. Ένα μην ξέρω. Πρώτα ρωτάνε αυτές. Έχει τύχει να πέσει θέμα συζήτησης, αλλά εντάξει, δεν ρωτάω κιόλα. Σε ενδιαφέρει όμως γενικά? Όχι, δεν με ενδιαφέρεται κανένα πριν από μένα. Αναφορά θα μου δώσει. Να σου πω την αλήθεια, αυτό το ρωτάμε όλοι. Γενικότερα όχι. Ειδικότερα? Ειδικότερα θα ήθελα να ξέρω. Όχι. Ρωτάω, αλλά δεν θέλω την απάντηση, να σου πω την αλήθεια. Προτιμώ να μην μου απαντήσει ο άλλος. Δηλαδή ρωτάς με πόσο έχεις πάει βρε Μορουλίνη και λες μην μου απαντήσει, μην μου απαντήσει. Ναι, σκέφτομαι μέσα μου, μην μου πεις, παίζουμε παπάντζες καλύτερα. Γενικά όχι. Αναλόγως. Γενικότερα δεν με πολύ ενδιαφέρει. Έρχεται το αλάμος, το ακούω. Αν ενδιαφερθεί και εκείνος και είναι ίσως κάπως πιο επιθετικός, ας πούμε ξαφνικά να τα ξέρει όλα για μένα, μπορεί να το σκεφτώ κι εγώ. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Παρελθόν είναι παρελθόν, μέλλον είναι μέλλον. Και το παρόν είναι παρόν, ρε φίλε. Ξέρουμε αν θα υπάρχει μέλλον. Τελείωσε έτσι. Το πόσο καιρό σχέσεις αρχίζεις και ρωτάς? Μετά από 2 μήνες. Θέλω να είμαστε λίγο καιρό μαζί. Να είμαστε ένα 48ο. Καλά είναι, τον ξέρεις τον άλλον. Στο πόσο καιρό? Κάποιους μήνες, 2-3. Μια εβδομάδα. Όταν το γνωρίζω, μαθαίνω. Σε πειράζει το αποτέλεσμα που θα σου πει για το πώς θα τον βλέπεις μετά? Σε φάση μου είπε πολλές, μου είπε λίγες. Α, εγώ το θεωρώ εμπειρία. Άρα θετικό. Νομίζω πως όχι. Να ξενερώσω, όχι. Εντάξει, άντρες είστε, ρε παιδί μου. Θα πάτε και με 5-10 παραπάνω γυναίκες από ό,τι πάμε εμείς γυναίκες με άντρες. Αυτό τι σεξιστικό είναι? Γιατί να μην γυναίκες να μην μπορείτε να πάτε? Έτσι συμβαίνει, η αλήθεια είναι. Για εμάς οι γυναίκες είναι λίγο πιο περίπλοκο. Να, αλλά οι άντρες πάμε με γυναίκες, άρα. Να σου πω την αλήθεια, ναι, με επηρεάζει. Τώρα είναι άλλο να έχει πάει με 2 και άλλο να έχει πάει με 10. Όχι, όχι. Δεν έχει σημασία τι κάνει εκείνη την στιγμή ο άνθρωπος που είμαι μαζί. Θα σας απαντήσω ειλικρινά. Ναι, τώρα τι μόνο ειλικρινά. Με πειράζει, ναι, εντάξει. Γενικά το σκέφτομαι και μου παθαίνω και κρίση. Γενικά ζηλεύω πολύ, οπότε. Όχι καθόλου. Εξαρτάται το πώς είναι εκείνος απέναντί μου. Τότε γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να, να μάθεις? Με καίει, έχω απορία. Τι, αν σου πω 100 και αν σου πω 2, εφόσον από τη στιγμή που γνωριστήκαμε μαζί σου, τι αλλάζει? Τι ξέρω. Θέλω να ξέρω. Όχι. Θα ήταν λέω ότι ήταν έμπειρος. Αν σου έλεγε έναν μεγάλο. Αχ, ταξίνησα λίγο. Ωραία, θέλω να πει ποιο είναι ο ιδανικός αριθμός που θα ήθελες να ακούσεις να πει δεν είναι ούτε πολύ ούτε λίγο. 10 άτομα. Δεν θα ήθελα να ξέρω ότι είναι πάνω από 15-20. Με κανένα. Πού να σε επηρέαζε κιόλας? Γιατί? Θέλω να είναι μοναδικά δικιά μου. Ρε, δικιά σου θα είναι, πριν από σένα λέμε. Ναι, δεν θέλω να είχε πάει με κάποιον. 5-6. Δεν συμβαίνει ποτέ, το ξέρω, αλλά είπα, πουλάτε μου παπάντζες. Θέλω παπάντζες. Θέλω το γουνιάκι! 4,5 ξέρω εγώ. Το μισό τι. Ναι, το μισό ήταν αντί αυτό, δεν ήταν. Δεν ναι, αυτό. 5-7. 3-4 άτομα max πριν από μένα. Δεν θα ήθελα να έχει πάει με πολλούς. Μιλάς για σχέση. Ένα μέσο όρο ανάλογα και με την ηλικία μας πάνω κάτω θα ήταν max 10 σχέσεις. Πόσο είσαι? 19. 19-10 σχέσεις. Τι φας? Βάζουμε και το Σταύρο από το δημοτικιαγωγείο. Και γενικότερο το πλαίσιο. Γύρω στα 15-20. Οκ, αυτό είναι ιδανικός αριθμός για σένα. Ναι. Το 5, γιατί μου άρεσε ένα αριθμό. Άντε να έχει πάει με 3. Άντε. Αν σου πει, λοιπόν, έχω κάνει τη ζωή μου, βρε παιδί μου, έχω πάει με 30. Εντάξει, και έχω ένα θέμα. Αγχώνομαι. Τι άγχο έχει πριν από σένα? Φοβάμαι, δεν μπορώ αυτά. Τώρα να σου πω κάτι, άμα την βλέπουμε στον δρόμο και του λέει αυτή η γιά, εγώ τώρα έχω στο μυαλό. Με αυτή έχει πάει, με αυτή δεν έχει πάει. Θέλω να έχει λίγες και καλές. Κάμια πενταριά για να έχει και την εμπειρία, αλλά να μην είναι και πηγάδι, ξέρω εγώ. 15. Άμα έχει πάει πάνω από 50, νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα κάπου. 8-9. Παραπάνω θα το θεωρήσω λίγο. Σε τι ηλικία? Μέχρι τα 30. Αν σου λέγε 15, θα γαλλιώσουν. Λίγο θα το σκεφτόμουν να έμπλεκα μαζί. Οκ, θα ήμουν για να ήταν παρθένα, το πω έτσι. Θέλω να είμαι εγώ πρώτος. Εγώ πιστεύω, θέλω τη γνώμη λίγο του κοινού τώρα. Λέει ότι ο ιδανικός αριθμός θέλει να είναι κανένας. Πρώτο. Πιστεύω, εγώ κατά την μνήμη μου άποψη, ότι αυτοί που το πιστεύουν φοβούνται τη σύγκριση. Συμφωνείτε ή όχι? Όχι, είπε ο φίλος μας ο μικροτσούτσου. Ναι, ο φίλος μας ο μεγαλοτσούτσου. Ναι, η κοπέλα. Το ζευγάρι και. Πήραμε και το πόρισμα λίγο αφού γκραστήκαμε τον κόσμο. Εσένα σε ρωτάνε οι σχέσεις σου? Πόσο τον έχω? Όχι πως τον έχεις, καταλάβαμε όλοι πως τον έχεις. αν σε ρωτάει και το παρελθόν σου? Όχι. Με ρωτάνε αλλά το αποφεύγω. Λέω ότι είναι ανούσιο να συζητάω για το παρελθόν μου. Με ρωτάνε, ναι. Πολλές φορές. Ναι, με έχουν ερωτήσει. Έχεις πει την αλήθεια? Ναι, πάντα λέω την αλήθεια. Εντάξει. Με αυτό το βλέμμα που κοίταξες κάτω, δεξιά και μετά τέτοιο, δεν σε πίστεψε κανείς. Όχι. Πόσους κάτω έχεις πει? Δηλαδή σου μετράει εκείνη την ώρα και μπορεί να ξεχάσω κάποιον. Πόσους έχει πει, ας πούμε, να ξεχάσει? Δύο, τρεις.
τρεις. Τέσσερις. Ναι, πάντα λέω την αλήθεια. Και να με ρωτάνε δεν απαντώ. Τι λες δηλαδή. Τίποτα. Τίποτα. Αλλάζω βλέμμα και γυρνώ από την άλλη. Ναι, με ρωτάνε, ναι. Ναι, μου έχει τύχει. Με ρωτάνε πολλές φορές, ναι. Δεν με έχουν ρωτήσει η αλήθεια είμαι. Κοίτα χαρά. Αυτή χαρά είναι ότι δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον ή κολόφαρδι που είμαι. Κολόφαρδι που είμαι. Γιατί θες να μας πεις το δεμεβό σου. Για διάκριτη ερώτηση, αν θες. Εσύ γενικά. Να σου πω ένα συνολικό ποσό. Για πες με συνολικό ποσό. 13. Και σχέσεις πόσο ήταν αυτές. Οι τρεις. Ας πούμε οι δύο. Οι δύο ήταν σχέσεις. Ήταν μία. Μου το ξεκίνησε. Και μία τώρα. Μην φανταστείς σοβαρή σου πάει μια εβδομάδα σοβαρή. Αν σε ρωτούσαν θα λέγεις την αλήθεια. Με ρωτάνε, αλλά τους λέω ψέματα. Τι λες λιγότερους. Βεβαίως. Γιατί. Γιατί δεν θέλω να ξέρουν. Δεν πειράζει. Πόσους λιγότερους λες συνήθως. Λέω γύρω στα 5-6. Τη γυναίκα πρέπει να τη γνωρίζεις από τη μέση και κάτω. Όχι από τη μέση και πάνω. Τι σημαίνει αυτό. Ότι πρέπει να τη γνωρίζεις λίγα πράγματα για εκείνη. Ποτέ. Βάζεις παραπάνω ή λιγότερα. Εξαρτάται. Για δηλαδή... το τι θες κάθε φορά. Πόσες λιγότερες έχεις πει και πόσες παραπάνω έχεις πει. Πάντα παίζω συμπλην 5. Ναι, βέβαια. Έχεις ενέρωση κάποια αγόρια από την απάντηση που έχει πάρει. Όχι, γιατί είναι και μεγάλος ο αριθμός. Τώρα, όταν ήταν μεγαλύτερος, πιστεύω θα ξενερώνανε. Από ποιο αριθμό πιστεύεις ότι τα αγόρια ξενερώνουν. 6-7, σίγουρα. Την αλήθεια απαντάω, αλλά κρύβω κάποια ψεματάκια μικρά. Κάτι ψηφία μπροστά, ας πούμε. Ναι. Πάμε 6 λέει 26. Είναι 5 λέω 35. Όχι, πλάκα είμαι. Αλλά έχεις λιγότερες ή περισσότερες. Περισσότερες. Γιατί? Για να με θεωρούν ως τύπου. Ο boss. Ο boss. Πόσες θα έλεγες δηλαδή. Τριανταριά. Και πόσο απέχει από την πραγματικότητα αν επιτρέπετε. Πολύ. 20. Ούτε καν. 25. Όχι. Παραπάνω. Ναι. 28. Ναι. Με 2. Ναι. Ο boss. Πιστεύεις ότι οι περισσότεροι απαντάνε την αλήθεια. Όχι, πιστεύω οι κοπέλες θα πούνε λιγότερους βασικά. Λιγότερες, την κρίνω. Και οι άντρες θα πούνε λογικά περισσότερες. Απαντάει η αλήθεια που εμπεριέχει όμως και μία δόση θέματος. Δηλαδή αυτό πώς πάει. Στην αρχή ξεκινάς με αλήθεια, αλλά όταν βλέπεις την αντίθεση του άλλου. Έχω πάει με 10. 10. 10. Εννοώ 10, 10 φάσομα. 10 φάσομα, όχι με 6. 6 έχω πάει, ναι, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Αυτό νομίζω παίζει πάρα πολύ. Είναι πιάνω του παλμού. Νομίζω ότι αν είσαι αγόρι και πει μεγάλο αριθμό, είσαι και λίγο κάπως μάγκας προς τα έξω. Ψέματα. Οι περισσότεροι το κρύβουν. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω πως όχι. Επειδή γενικά πολλοί είναι κομπλεξαρισμένοι, ας πούμε, με αυτό. Εξαρτάται τώρα τον άνθρωπο. Όχι. Φοβούνται. Όχι. Πιστεύω ότι τα αγόρια θέλουν να δείξουν λίγο περισσότερο ότι έχω περισσότερη εμπειρία και θα περάσει καλύτερα μαζί μου. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, άμα σου πει κάποιο, πόσο θεωρεί εσύ ένα μεγάλο αριθμό. Πάνω από 10. Σου πει ότι έχει πάει με 12, ας πούμε. Θα πει αυτό είναι περπατημένο, μπερμπάτη, θα ξέρει κάποια μονοπάτια που θα μου βάλει άλλα περιθώρια οργασμού. Θα έχει κάποια εμπειρία, αλλά πρέπει να δοκιμάσω. Με 12, κάντα 13. Για να σου πω από προσωπική εμπειρία. Ακριβώς. Περισσότερο πιστεύεις ενδιαφέρει τα αγόρια ή τα κορίτσια για το παρελθόν της σχέσης τους. Άντρες, οι άντρες σίγουρα. Κορίτσια περισσότερο. Τα κορίτσια σίγουρα. Απλά σε σκανάρουνε. Με το που κάνει σχέση με κάποια πρέπει να τα μάθει όλα για το παρελθόν. Τα αγόρια. Γυναίκες γιατί θεωρώ ότι είναι πιο κουτσομπόλες από ότι εμείς. Τους άντρες. Στάνταρ οι γυναίκες. Τις γυναίκες. Θεωρώ είμαστε πολύ πιο ζηλιάρες. Θεωρώ ότι στην αρχή της σχέσης ενδιαφέρει πρώτα τα κορίτσια και κατά την πορεία νομίζω τα αγόρια πιο πολύ. Οι γυναίκες πιστεύω, οι άντρες δεν τους ενδιαφέρει, όχι. Νομίζω τα κορίτσια περισσότερο. Τα αγόρια περισσότερο, ναι. Άντρας, είσαι εντάξει. Κάπως το καλύβεις. Ενώ στις κοπέλες είναι πιο προσβλητικό, να το πω έτσι. Τώρα να πει ότι έχει πάει. Και δεν νομίζω. Οι περισσότερες λένε ψέματα. Δηλαδή μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Ναι, υπάρχουν, ας πούμε, κάτι κομπλεξικοί που λένε, ας πούμε, θέλω να είναι η πρώτη μου. Θα σε συμπετύχουν εσένα μετά και θα λένε, α, ο μικροτσούζου που θέλει με κανέναν. Ας του πω δύο για να είμαι μέσα. Δηλαδή... Έχει μια βάση αυτό που λες. Σένα, πώς θα σου άρεσε η κοπέλα σου να είναι παρθένα ή να έχει πάει με 5-6. Στο παρελθόν είναι παρελθόν. Για να είμαι μαζί σου. Ναι. Όχι μαζί σου γιατί είσαι ναι, μικροτσούτσου. Ναι, του λέω από εδώ και στο εξής γράφουμε τη γραμμή. Κατάλαβες ότι έχουμε κάποιους πόντους διαφορά. Ναι, εγώ καταλαβαίνω. Θέλω να φτιάξεις την κάμερα και να στείλεις ένα μήνυμα σχετικά με όλο αυτό το θέμα. Να μην τους αφορά. Το παρελθόν είναι παρελθόν και το μέλλον είναι μέλλον. Ο καθένας κάνει τη δικιά του κίνηση στη ζωή, άρα δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε πιο πριν. Να ρωτάτε, αλλά να μην σας επηρεάζει. Μην ακούτε εμένα που με επηρεάζει. Μην ακούτε εμένα που με τρελεί. Και που ζηλεύω, ναι. Να προσέχουν γιατί οι πολλές επαφές δεν κάνουν καλό. Άρα μήπως να πάμε για να είμαστε οκ. Με μία. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Συζητάει το 1960. Μην λέτε ψέματα. Δεν πειράζει. Επιλογές είναι όλα. Μια ζωή την έχουμε. Τη βγαίνετε ελεύθερα. Πάμε. Όσοι είναι νέοι, ξεκολιαστείτε όλοι. Αυτό τίποτα. Για να λέτε την αλήθεια. Αξίζει. Να μην σας νοιάζει με πόσους έχει πάει το τέρι σας, οι σχέσεις σας, αυτός που βγαίνετε. Σημασία έχει πώς δένεστε εσείς μαζί του και πόσο καλά λειτουργεί μαζί σας. Γεμίστε εμπειρίες. Περάστε καλά. Να μην κοιτάμε το παρελθόν. Μπροστά. Μπροστά να κοιτάμε. Είπε η κοπέλα που ρωτάει από την αρχή με πόσους έχει πάει. Κουτσοπόλα, τέλος. Παιδιά, μόνο παρθένες. Μόνο. Είναι πιο σοβαρές κοπέλες, πιστεύω, είναι πιο άξιο για σένα. Πιο αξιοπρεπές. Να περνάτε καλά και να το λέτε. Και να το δείχνετε. Κάντε ό,τι θέλετε, μην σας νοιάζει τίποτα. Να σας κατακρίνουνε.
στα. Στα πού! Χαιρεστήκατε. Να μην σας ενδιαφέρει τι έχει κάνει πριν από εσάς. Είναι μαζί σας για κάποιο λόγο. Να περάσετε τέλεια. Τι άλλο να του πω. Α, και subscribe, εννοείται. Έχεις κάνει εσύ. Έχω κάνει. Κουδουνάκι. Και κουδουνάκι. Και follow στο Instagram. Βλέπω και τα live σου. Τα story, όλα τα βλέπω. Όλα, τα πάντα. Είμαι καλός, θα ήθελα να αλλάξω κάτι. Όχι, είσαι τέλειος. Είσαι ιδανικός. Ιδανιστείτε.